ντέρμπι. Παίζανε, πιστεύω, οι δύο καλύτερες ομάδες κατηγορίας. Παρόλο που στην αρχή ούτε εμείς ούτε ο Κεραυνός είχε κάποιες ευκαιρίες και αυτά, ήταν ένα δυνατό παιχνίδι με ψυχή, με πάθος. Δεν υπήρχε τόσο ποιότητα. Όσο περνούσε η ώρα όμως το πρώτο ημίχρονο, μετά το 20-25, νομίζω μια ομάδα που δικαιούταν να βάλει ένα γκολ ήταν η δική μου. Αντίθετα με το δεύτερο ημίχρονο, που ξεκίνησε πιο δυνατά ο Κεραυνός, έχασε δύο καλές ευκαιρίες και ένα δοκάρι. Και ανάποδα στη ροή του παιχνιδιού, καταφέραμε να βάλουμε ένα γκολ. Μετά πιστεύω ότι ισορροπήσαμε το παιχνίδι μετά τον γκολ. Είχαμε και άλλες ευκαιρίες να κάνουμε και ένα δεύτερο, νομίζω. Σήμερα κέρδισε ο πιο τυχερός, ας το πούμε, ποδοσφαιρικά. Θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που προπονώ τους παίχτες, αυτή την ομάδα, αυτή τη διοίκηση. Και θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον Κεραυνό, γιατί δείχνει για άλλη μια φορά πόσο ποιοτική ομάδα και τι ταλέντο έχουν εδώ στον ΠΟΑ. Νίκο, φτάνουμε προς το τέλος του πρωταθλήματος. Η ομάδα σου έχει κάνει μια αξιοπρόσεκτη πορεία. Ποιο είναι το μυστικό του Ποσειδώνα που έγινε αίτητος και στην πρώτη θέση? Εντάξει, το αίτητος είναι, παιδιά, συγκυρίες, η ψυχολογία του ποδοσφαιριστή. Πραγματικά το λέω ότι το κλίμα στην ομάδα, διοίκηση, παίχτες, φίλαθλοι και όλοι, είναι πραγματικά οικογένεια. Έχουμε καταφέρει όσοι είμαστε να είμαστε φίλοι και έξω από το γήπεδο. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτό για οποιαδήποτε ομάδα και νομίζω ότι βγαίνει και στο γήπεδο αυτό.